Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Δημαρχείου της Ξάνθης, ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος Ξάνθης, Μανώλης Τσέπελης, παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Ορκίζομαι. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Θεάτος. Και στο Ιερό Ευαγγέλιο. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Υπακουείς το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Θελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού και ορκίσαμε τον νέο Δήμαρχο της Ξάνθης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Κυρίαρχος είναι ο λαός και αυτός αναδεικνύει. Όμως ακούσαμε τον Χριστό να λέει στο Ευαγγέλιο ότι δεν κατακυριεύουμε και δεν κατεξουσιάζουμε το λαό, αλλά τον διακονούμε το λαό. Να εκπληρώνω τι με αρκευσιρίδα τα καθήκοντά μου. Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που με την ψήφο σας επιλέξατε να σας εκπροσωπήσουν το Δήμο Ξάνθης. Η τυπική υποχρέωση του ομοσίας του Δημάτου, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβόλων Κοινοτήτων και των Προέδρων Κοινοτήτων έχει και τους δικούς της συμβολισμούς, αλλά και μία ουσιαστική αξία. Θυμίζει, υπενθυμίζει σε όλους μας τη δημοκρατική του για τον θεσμό και την ευθύνη που όλοι μας αναλαμβάνουμε. Ο νέος Δήμαρχος της Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης μετέφερε στο ένα channel πως με το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει η παράταξή του, η Ξάνθη θα κάνει βήματα μπροστά. Θα δουλέψουμε, είναι μεγάλη τιμή που μας έκανε ο κόσμος. Έχουμε πολύ καλούς συναδέλφους και στο συνδυασμό το δικό μου, αλλά και στους υπόλοιπους συνδυασμούς. Έχουμε οργανώσει όλο το πρόγραμμά μας και με συγκεκριμένα στοχευμένα βήματα θα πετύχουμε το καλύτερο για τον τόπο. Δεν μας διαχωρίζει τίποτα. Όλα μας ενώνουν. Και την περιφέρεια και οι φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι μαζί θα πετύχουμε το καλύτερο. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν πολλά στο Δήμο Ξάνθης. Προφανώς και σε λίγο καιρό θα σας καλέσουμε να σας ενημερώσουμε και εσείς βέβαια με το μέσο μαζικής ενημέρωσης που εκπροσωπείτε θα ενημερώσετε προφανώς όλη την κοινωνία.